Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Σήμερα Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων και εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Στις χριστιανές που εορτάζουν σήμερα με την Αγία Αναστασία, ευχόμεθα να είναι πολύχρονες και ευλογημένες. Και θα είναι ευλογημένες εφόσον θα αγωνίζονται να είναι πραγματικές χριστιανές. Κύριε Ζώγα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, και πάλι υπενθυμίζω τα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας για αυτούς που για πρώτη φορά ανοίγουν και παρακολουθούν την εκπομπή μας, το 9270-902 έως και 904. Επαναλαμβάνω, 9270-902 έως και 904. Μετά τη λήξη εκπομπής, όπως ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε. Για μισή ώρα περίπου θα είμαστε εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, τον τελευταίο καιρό σε άλλα κανάλια γίνεται μεγάλος λόγος για αιρέσεις, για το αν γίνονται θαύματα ή όχι. Μάλιστα σε δύο εκπομπές λάβατε μέρος κι εσείς. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια γύρω από τον χαρακτήρα του θαύματος, επειδή έμειναν αναπάντητα πολλά ερωτήματα και επειδή το επίπεδο των εκπομπών δεν θα ήταν, τουλάχιστον για το περιεχόμενο με το οποίο ασχοληθήκατε, δεν ήταν στο βαθμό που έπρεπε να είναι για τέτοια σοβαρά θέματα. Κύριε Ζώγα, το θαύμα είναι ένα θαυμαστό φαινόμενο, όπως το φανερώνει και η λέξη θαύμα. Μάλιστα. Είναι υπέρβαση των φυσικών νόμων. Δεν είναι αντίθετο με τους φυσικούς νόμους, αλλά υπεράνω των φυσικών νόμων. Δηλαδή έχουμε αναστολή των φυσικών νόμων. Δεν είναι νόμων. Αντίθετο με τη λογική, είναι υπεράνω της λογικής. Είναι πράγμα ακατάληπτο. Αλλά όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Δεν γίνεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, αλλά με την παρέμβαση του Θεού. Έχουμε αναστολή και υπέρβαση των φυσικών νόμων, και σαν τέτοιο το θαύμα είναι σημείο, δηλαδή είναι απόδειξη ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος, υπερφυσικός κόσμος, ότι υπάρχουν πνεύματα, άγγελοι, δαίμονες, και υπεράνω πάντων υπάρχει ο Θεός. Τα θαύματα μέσα στην Αγία Γραφή πώς χαρακτηρίζονται, ποια είναι η ορολογία τους, κύριε Σωτηρόπουλε? Χαρακτηρίζονται ως σημεία. Δηλαδή τι σημαίνει η λέξη σημείο, να το καταλάβουμε? Σημείο, κάτι το οποίο σημαίνει, δεικνύει, αποδεικνύει την αλήθεια της πίστεως. Ονομάζονται δυνάμεις διότι ενεργούνται με υπερφυσικές δυνάμεις. Ονομάζονται τέρατα με καλή έννοια, δηλαδή καταπληκτικά φαινόμενα. Και αποδεικνύουν, επαναλαμβάνω, την αλήθεια της πίστεως, την αλήθεια της θρησκείας. Τώρα εν όψη της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, θα ήθελα σήμερα, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατές, να ομιλήσουμε για ένα είδος θαυμάτων, και μάλιστα θαυμάτων σχετικών με την ενανθρώπιση του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Κύριε Σωτηρόπουλε, προτού προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό και σοβαρό θέμα, το να παρουσιάσουμε δηλαδή θαύμα που έχει σχέση με τη γιορτή των ημερών τούτων, την γέννηση του Κυρίου μας, θα μπορούσατε όμως να μας πείτε, γιατί άκουσα σε μία από τις εκπομπές που λάβατε μέρος, ότι, και μάλιστα από κάποιον που έχει τον τίτλο του θεολόγου, ότι εγώ πιστεύω μόνο στα θαύματα της Αγίας Γραφής. Δηλαδή θαύματα είναι μόνο αυτά που αναφέρει η Αγία Γραφή, γίνονται και στις ημέρες μας? Είναι, όχι, νομίζω σοβαρό αυτό. Όχι, θαύματα γίνονται σε όλους τους αιώνες, και το Ευαγγέλιο λέγει ότι θα γίνονται και στο μέλλον θαύματα, όχι μόνο δηλαδή την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων, αλλά και στο μέλλον. Θα ήθελα να το διαβάσω μέχρι αυτό. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα γίνονται θαύματα. Θα ήθελα να το διαβάσω από την Αγία Γραφή. Είναι πολλά τα σημεία, αλλά χαρακτηριστικά αναφέρω αυτό. Διαβάστε που λέγει ο Κύριος. Ένα και να εισέλθουμε στο θέμα. Ναι, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ναι, στο Γιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο στίχο 12. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα τα οποία κάνω και εκείνος θα κάνει μεγαλύτερα από αυτά, και θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Δηλαδή πράγματι εκείνος που στο στίχο 6 διακήρυξε ότι είναι η αλήθεια, είπε ότι και στο μέλλον άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό
με τη δύναμή του. Το χάρισμα να κάνουν θαύματα. Άρα λοιπόν δεν περιορίζουν τα θαύματα μόνο στην Αποστολική όχι, εποχή, όπως λένε πεπλανημένοι αιρετικοί. Τα θαύματα θα καταργηθούν στη Δευτέρα Παρουσία και τα χαρίσματα όταν έρθει το τέλειον, όπως γράφει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ένα είδος θαυμάτων, αγαπητοί τηλεθεατέ, είναι οι προφητείες. Κύριε Σωτηρόπουλε, αυτό το προσυγγνώμη πάλι θα διακόψω, δηλαδή πρέπει να διακόψω. Ακούω, κύριε Ζώνα. Το είπατε σαν επιχείρημα στη συζήτηση που λάβατε, ότι αναφέρατε μάλιστα δύο χαρακτηριστικότατες προφητείες που εκπληρώνονται στις ημέρες μας. Μία για την τηλεόραση και μία την προφητεία του Ζαχαρία που έχει σχέση με, με τα πυρηνικά όπλα. Με τα πυρηνικά όπλα. Αλλά κάποιος από τους συνομιλητές αντιφρονών είπε ότι... απλώς την τηλεόραση, εκεί προφητεύεται στο ΙΑ. Και η φωτογραφική μηχανή. 8 έως 10 της Αποκαλύψεως προφητεύεται η φωτογραφική μηχανή, η ραδιοφωνία με την οποία ακούει μάλιστα κανείς σε μακρινές αποστάσεις, και η τηλεόραση με την οποία βλέπει. Μάλιστα, γεγονότα. Σε μακρινές αποστάσεις. Μάλιστα. Φωτογραφική τέχνη, ραδιοφωνία, τηλεόραση. Και στο Ζαχαρίου ΙΔ 12 προφητεύονται οι τρομερές συνέπειες της, του θερμικού κύματος όταν γίνεται έκρηξη ατομικής βόμβας, βόμβας νετρονίου. Μάλιστα. Κάποιος από τους συνομιλητές αντιφρονών είπε ότι αυτά οι προφητείες λέει, δεν είναι θαύματα. Το άκουσα χαρακτηριστικά. Οι προφητείες είναι θαύματα όταν είναι αληθινές προφητείες. Μιλάμε πάντα για αληθινές, όχι για αληθινή δε προφητεία είναι να προείπει κανείς ένα γεγονός του μέλλοντος που δεν έχει κανένα σημείο συνδέσεως με το παρόν. Με άλλα λόγια, αληθινή προφητεία είναι να προείπει κανείς ένα γεγονός του μέλλοντος χωρίς να μπορεί να το συμπεράνει από τα δεδομένα του παρόντος. Όπως... αν μπορεί να το συμπεράνει από τα δεδομένα του παρόντος, δεν είναι αληθινή προφητεία. Αν δεν μπορεί να το συμπεράνει και το προλέγει, τότε είναι αληθινή προφητεία. Εάν κανείς μας πει έπειτα από 200 χρόνια ποιος θα είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα, τι χαρακτήρα θα έχει, τι έργα θα κάνει, λοιπόν, αυτό είναι αληθινή προφητεία. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο. Τι τέξεται η επιούσα. Είδαμε τι τέξεται η επιούσα. Οι προφήτες προεφήτευσαν πράγματα τα οποία συνέβησαν με τα αιώνες και με τα χιλιετίες. Ο προφήτης ανασταίνει τροποντινά το γεγονός από την ανυπαρξία, αφού προλέγει γεγονός που δεν έχει γίνει ακόμη γεγονός. Δηλαδή έχουμε ένα είδος δημιουργίας κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο, έχουμε, η προφητεία είναι κατά ένα τρόπο, όπως είπατε, δημιουργία εκ του μηδενός. Αφού το γεγονός δεν έχει γίνει ακόμη και ο προφήτης το παρουσιάζει μπροστά στα μάτια μας και λέει αυτό είναι, είναι ένα είδος δημιουργίας από το μηδέν. Γι' αυτό η προφητεία είναι πολύ μεγάλο θαύμα, όμοιο με την Ανάσταση νεκρού. Είναι κρανή απόδειξη της αληθείας της πίστης. Μήπως όμως ο προφήτης ήταν μια μεγαλοφυΐα της εποχής, το πούμε έτσι, δεν είχε την διανοητική δυνατότητα να προβλέψει. Ένα γεγονός του μέλλοντος που δεν συνδέεται με το παρόν και δεν μπορεί να το συμπεράνει κανείς από το παρόν, τόσο πολύ μπορεί να το προβλέψει μια ιδιοφυΐα όσο μπορεί να το προβλέψει κι ένας βλάκας. Ούτε ο βλάκας ούτε η μεγαλοφυΐα και η ιδιοφυΐα μπορεί να προείπει ένα γεγονός που δεν μπορεί να το συμπεράνει από το παρόν. Ο προφήτης προλέγει το μέλλον, όχι διότι είναι ιδιοφυΐς ή μεγαλοφυΐς, γιατί είναι μία από τις αλλά διότι είναι προφήτης, είναι στόμα Θεού, είναι όργανο του Θεού. Ο Θεός μόνο γνωρίζει τα μέλλοντα. Ανέφερα αυτό το επιχείρημα γιατί είναι ένα από τα επιχειρήματα των ορθολογιστών, των αρνουμένων του χαρακτήρα της προφητείας, κύριε Σωτηρόπουλε, γι' αυτό το ανέφερα. Ο Θεός, κύριε Ζώγα, είναι υπεράνω του χρόνου, είναι έξω από τη σχετικότητα του χρόνου. Το βέβαια είναι πάλι ένα μυστήριο και η έννοια του χρόνου είναι πάλι μυστήριο και εν μέσω μυστηρίων ζούμε και νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα είναι ευκολονόητα. Δεν είναι. Ο Θεός, επειδή είναι έξω από τη σχετικότητα του χρόνου, γι' αυτό βλέπει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα με ένα βλέμμα.
Μάλιστα. Γι' αυτό είναι παντογνώστης και βλέπει ο Θεός το μελλοντικό γεγονός ως παρόν. Το ανύπαρκτο σαν να είναι υπαρκτό. Το μη γεγονός σαν να είναι γεγονός. Έτσι φαίνονται τα πράγματα από τη σκοπιά της αιωνιότητος. Βλέπει ο Θεός το γεγονός και το αποκαλύπτει στον προφήτη και ο προφήτης που έχει πνευματική τηλεόραση το βλέπει και το μεταδίδει στους άλλους. Έξω από την δηλαδή, από τον χριστιανισμό. Δηλαδή προφητεία μπορεί να κάνει ο Θεός και ο Θεόπνευστος, ο προφήτης. Έξω από τον χριστιανισμό, όπως σε άλλες θρησκείες, όπως είναι ο μουσουλμανισμός, ο βουδισμός, έχουμε προφητείες αληθινές, κύριε Σωτρόπουλε? Σπανίως έχουμε. Να, ο Βαλάμ ήταν μάντης. Μάλιστα. Εθνικός. Αλλά προφήτευσε διότι τον ενέπνευσε ο Θεός. Τα έθνη, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, εθνικοί άνδρες, επί τη βάση του σπερματικού λόγου, μίλησαν προφητικά για την έλευση του Μεσσία, που ήταν προσδοκία εθνών. Είχαν κάποια αναλαμπή του Ακρίστου ναι, Φωτός. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως, όπου υπάρχει προφητεία αληθινή, υπάρχει φωτισμός αποκάλυψης από τον αληθινό Θεό. Μάλιστα. Δηλαδή ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει αληθινή προφητεία. Και ο Σοκράτης και ο Πλάτων και αυτοί είπαν μερικά προφητικά πράγματα για το Μεσσία. Για το Μεσσία. Διότι είχαν και αυτοί μερικές ακτίνες από το Θείο Φως. Ήταν αρκετά κατά το πιστικό. Φωτίζει λέει το Ευαγγέλιο λέει για το Χριστό, για το Λόγο Χριστό, το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο και μερικούς ανθρώπους σε μεγαλύτερο βαθμό και όχι σε εξαιρετικό όμως και πάντα βαθμό. Άνθρωπο εξερχόμενο. Όχι και πάντα άνθρωπο. Αν κανείς εξέλθει από τον κόσμο άπιστος και αμετανόητος, πεπορωμένος, διαβολάνθρωπος, δεν φωτίζεται πλέον, αλλά πέφτει στο σκότο στο εξώτερο, στο βαθύ χειροπιαστό σκοτάδι. Μάλιστα. Εκεί πέφτουν οι αμετανόητοι, άπιστοι και άθεοι. Κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα να επανέλθουμε κατόπιν όσων είπατε και ήταν αρκετά κατατοπιστικά και έπρεπε να υποθούν. Υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή προφητείες που έχουν σχέση με την σάρκωση του Λόγου, του Μεσσία, δηλαδή την έλευση. Κύριε που να είναι Ζώγα, κατά τρόπο έτσι σαφέστατο. Πρωτού είναι... έρθουμε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το θέμα της ημέρας, θέλω να κάνω μια δήλωση στους αγαπητούς τηλεθεατάς ότι θα κάνουμε μία εκπομπή ή από το κανάλι εδώ της Τηλετώρα ή από άλλο κανάλι, μια εκπομπή με άνεση χρόνου ειδικώς για τα θαύματα και θα αναφέρομαι θαύματα αναμφισβήτητα που δεν θα μπορεί κανείς να τα ανατρέψει και θα προκαλέσουμε τους απίστους, ένα, δύο, τρεις, όχι να είναι 50% και να μην ξέρεις ναι, σε ποιο να προαπαντήσεις, να απαντήσεις και να μην έχεις χρόνο να απαντήσεις ή να μην σου δίνεται ο λόγος, διότι υπάρχει στενότης χρόνο και να μην σου δίνεται ο χρόνο να απαντήσεις, να έχουμε άνεση να κάνουμε διάλογο, τέτα τέτ που λένε. Λοιπόν, διάλογο, πρόσωπο με πρόσωπο, στόμα προς στόμα, διότι από το διάλογο βγαίνει η αλήθεια, βγαίνει το συμπέρασμα, όλα λέει ο καθένας τη γνώμη του και να μην τη συζητάμε και να μην τη βασανίζουμε. Εάν λοιπόν θέλει ο Θεός, θα γίνει μία εκπομπή ή περισσότερες ειδικώς για τα θαύματα και θα ακούσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές θαύματα αναμφισβήτητα, θαύματα που κανείς δεν θα μπορέσει να τα ανατρέψει. Ναι, αν και, αν και στην εκπομπή που έγινε ακούστηκαν θαύματα τα οποία αντιπαρήλθαν οι αντιφρονούντες, διότι δεν είχαν επιχειρήματα να τα ανατρέψουν και εγώ σε μια στιγμή είπα αν μπορείτε ανατρέψετε αυτά τα θαύματα. Κύριε Σωτρόπουλε, όταν κάποιος έχει υπέρμετρο εγωισμό, έχει υπερηφάνεια, ισχύει για αυτόν, το έχουμε επίσης, κάνουμε επίσης σε και τελική ανάλυση. Ισχύει και το άλλο κύριε Ζώγα που είπε ο Απόστολος Παύλος, ου πάντων η πίστης. Η πίστης δεν είναι για όλους, είναι για τις ευγενείς υπάρξεις, τις καλοπροαίρετες υπάρξεις, τους ταπεινούς ανθρώπους. Αυτούς που δεν έχασαν τη δύναμη να θαυμάζουν. Αν οι άνθρωποι θαυμάζουν μόνο τη γαστέρα και τα υπογάστρια και τα πορτοφόλια τους και τα πλούτη, ασφαλώς δεν μπορούν να συγκλονιστούν από τα θαύματα. Δεν ισχωρεί η πίστη μέσα σε ψυχές που είναι υπερήφανες, εγωιστικές, αλαζονικές, κακοπροαίρετες. Δεν βρίσκει χώρο η πίστη μέσα σε κακορίζικους
ανθρώπους, σε διαβολανθρώπους, μέσα σε φαύλους οι οποίοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη φαυλότητά τους. Αυτοί και θαύματα να βλέπουν με τα μάτια τους, και κολυμπάμε μέσα στα θαύματα του Θεού. Τα μάτια μας δεν είναι θαύματα, τα αυτιά μας δεν είναι θαύματα, η καρδιά μας δεν είναι θαύμα, τα κύτταρα δεν είναι θαύματα, το μυαλό μας δεν είναι θαύματα. Όλα αυτά θαύματα είναι. Τα κύτταρά μας δεν είναι θαύματα, το DNA δεν είναι θαύμα. Κολυμπούμε στα θαύματα, αλλά δεν συγκινούνται και δεν συγκλονίζονται τα εγωιστικά και υπερήφανα πνεύματα, τα κακοπροαίρετα πνεύματα, οι προκατηλημένοι, οι φαύλοι που δεν θέλουν να αλλάξουν ζωή. Δεν συγκλονίζονται. Προς τιμωρία τους. Μάλιστα. Ισχύει και αυτό. Η απιστία είναι τιμωρία. Κύριε Σωτρόπουλε, θα διαβάσω δύο στίχους από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν θα προλάβουμε όμως, κύριε Ζώδα, να μπούμε στις προφητείες. Μέσα στο θέμα μας είναι. Συντόπως. Α Κορινθίους Β 14 και 15. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία εις αυτόν. Και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει με πάντα, αυτός δε υποδενός ανακρίνεται. Είναι ένα πολύ σπουδαίο πνευματικό χωρίο και δύσκολο ερμηνευτικά. Με άλλα λόγια, λέει το χωρίο αυτό, ότι για να καταλάβει κανείς τα πνευματικά πράγματα και τα θαύματα που λέμε προκειμένου, να εκτιμήσει τη σημασία τους, χρειάζονται πνευματικές προϋποθέσεις. Έτσι, στη συχνότητα του Αγίου Πνεύματος. Κάνε ένα θαύμα μπροστά σε ένα ζώο. Θα συγκλονιστεί? Όχι. Θα συγκινηθεί? Παίξε την 9η συμφωνία του Μπετόβεν μπροστά σε μια γέλιόνων. Θα συγκινηθούν? Ουχή που θα έλεγε και λοιπόν, ο πλούσιος. Να μπούμε στο θέμα μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Ναι, γιατί έχουμε 10 λεπτά στη διάθεση ακόμη. Σε τρεις ημέρες εορτάζομαι τη μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα, το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού, το γεγονός με γάμα κεφαλαίο, το γεγονός που έταμε την ιστορία σε δύο τμήματα, ιστορία προ Χριστού και ιστορία μετά Χριστών, επειδή εορτάζομαι το ιστορικότατο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου, σκεφτήκαμε σήμερα και στην άλλη Κυριακή να αναφέρομαι στην αγάπη σας μεσιακές προφητείες. Προφητείες δηλαδή που είπαν οι προφήτες αιώνες προ Χριστού για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, για τη γέννηση του Χριστού, για τη θεία ενανθρώπιση ή θεία ενσάρκωση. Δεν θα αναφέρομαι όλες τις προφητείες, μερικές οι οποίες είναι και έτσι σαφέστερες και δυνατότερες. Επιλογή κάναμε. Προφητείες είπαμε που αναφέρονται στον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, όχι στα πάθη. Άλλοτε επικαίρως πάλι θα ομιλήσουμε για τα πάθη, τώρα για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, για το θαύμα της Θείας Ενανθρωπίσεως. Το θαύμα της Θείας Ενανθρωπίσεως προφητεύεται με πλήθος προφητείες, ίσον με πλήθος θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Κύριε Ζώγα, να αρχίσουμε. Ξεκινάμε από πού? Ξεκινάμε από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από τη Γέννηση, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 15. Τι λέει εκεί? Λέγει μια προφητεία εδώ ο Θεός. Από τους Εβδομήκοντα θα ήθελα να τη διαβάσεις. Από τους Εβδομήκοντα το διαβάζω, κύριε Σωτρόπουλε. Και εχθρανθήσω ανάμεσον σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Μέχρι εκεί. Με απλά λόγια, αγαπητοί τηλεθεατέ. Κατά το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, της Γενέσεως, ο Θεός μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων, απευθυνόμενος προς τον Όφιν, δηλαδή προς το διάβολο και σατανά που παρουσιάστηκε με τη μορφή του Όφεως και παρέσυρε στην αμαρτία τους πρωτοπλάστος, λέγει ο Θεός προς τον σατανά, τον Όφη, τον αρχαίο. Τι λέγει? Ότι το σπέρμα της γυναικός, Όφη, σατανά, θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ μόλις θα τον πληγώσεις στην πτέρνα. Επαναλαμβάνω, το σπέρμα της γυναικός, το τέκνο της γυναικός, καθορίζει δε και το φίλο του, αυτός, ο Άριν,
ο υιός της γυναικός. Θα σου συντρίψει σατανά το κεφάλι και εσύ μόλις θα τον πληγώσεις στην πτέρνα. Το σπέρμα της γυναικός, εδώ έχουμε ένα παράδοξο λόγο, αγαπητοί τηλεθεατές, θα περιμέναμε να πει το σπέρμα ανδρός. Μάλιστα. Ο άνδρας έχει σπέρμα. Εδώ όμως παραδόξου λέει το σπέρμα της γυναικός. Γιατί το λέει αυτό? Διότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, δεν είναι σπέρμα ανδρός, δεν είναι τέκνον ανδρός, δεν είναι τέκνον του Ιωσήφ όπως νόμιζαν οι Ιουδαίοι. Ο Ιωσήφ δεν ήταν πραγματικός φυσικός πατέρας του Χριστού, αλλά κατά νόμον πατέρας, θετός πατέρας, όχι πραγματικός φυσικός. Λοιπόν, ο Χριστός είναι σπέρμα γυναικός, ίσον τέκνον γυναικός, Υιός γυναικός. Προφητεύεται εδώ η εκπαρθένου προέλευσης, η εκπαρθένου γέννησης του Μεσσία, του Λυτρωτού. Είναι πόσα το λεγόμενο χρόνια, πρωτευαγγέλιο, η πρώτη καλή αγγελία. Πόσα χρόνια προ Χριστού ελέγχθη αυτή η προφητεία, κύριε Σιδρόπουλε? Ελέγχθη από τον από αυτός το ο λόγος ελέγχθη από τον ίδιο το Θεό και την αφετηρία της ανθρωπότητας και γράφει από τον Μωυσή το 13ο ή 15ο αιώνα. Προ Χριστού. Πάμε στο 12ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Το σπέρμα της γυναικός, αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Η εκπαρθένου γέννηση του Μεσσία εδώ. Ως προς τη σταύρωση που υπέστη ο Μεσσίας, λέγει αυτό είναι σαν μια πληγή στην πτέρνα, τόσο μικρή πληγή, τόσο μικρό κακό, ας το πούμε, τόσο μικρή βλάβη μπροστά στη συμφορά που υπέστη ο Σατανάς. Πάμε στο 12ο κεφάλαιο, κύριε Στρόπουλε, συντόμως τα λέμε επειδή δεν έχουμε χρόνο πολύ. Μάλιστα, στη Γένεση πάλι. Στο ίδιο βιβλίο. Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Στο κεφάλαιο Ιωταβήτα, στίχο 3. Διαβάζω από τις 70. Και ευλογήσω, ομιλεί ο Θεός προς τον Αβραάμ, στον Άβραμ, ναι, το μετέπειτα Αβραάμ. Και ευλογήσω τους ευλογούντας και τους καταρωμένους σε καταράσουμε. Και εν ευλογηθήσονται εσύ πάσε φιλέ της γης. Θα ήθελα να διαβάσετε συγχρόνως και το ΚΒ 18. ΚΒ 18. Μάλιστα, όπου η προφητεία έτσι εξειδικεύεται, γίνεται σαφέστερη. Γέννηση ΚΒ 18. Και εν ευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη τα γης, της γης, ανθών υπήκουσας της εμείς φωνής. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εδώ, αγαπητοί τηλεθεατέ, ο Θεός απευθύνεται στον Αβραάμ, τον μεγάλο αυτό πατριάρχη, τη ρίζα του Ισραηλιτικού έθνους, τον μεγαλύτερο πρόγονο κατά σάρκα του Χριστού ως ανθρώπου, τον προπάτορα και θεοπάτορα. Και τι λέγει ο Θεός στον Αβραάμ το 2000 περίπου προ Χριστού? Θα γίνει αιτία να ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης, έτσι δικαίωντας το λόγο του. Στη δεύτερη προφητεία, στο ΚΒ της Γενέσεως 18, λέγει εν το σπέρματί σου, ένας απόγονός σου δηλαδή, ο Αβραάμ, θα γίνει η αιτία να μεταδοθεί η ευλογία σε όλα τα έθνη της γης. Ποιο είναι αυτό το σπέρμα, αυτός ο απόγονος του Αβραάμ που έγινε αιτία να ευλογηθεί όλη η οικουμένη? Είναι ασφαλώς ο Μεσσίας, πρόκειται για μεσσιακή προφητεία για το Χριστό. Εδώ προφητεύεται η προέλευση του Χριστού από τον Αβραάμ, ότι ο Χριστός θα είναι ένας απόγονος του Αβραάμ, και η παγκοσμιώτης του χριστιανισμού. Ο Χριστός έχει παγκόσμια σημασία. Είναι Θεός που έγινε άνθρωπος για όλους τους ανθρώπους. Η δασκαλία του, ο χριστιανισμός, επέδρασε σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη, γιατί σε όλα τα έθνη υπάρχουν χριστιανοί. Αλλά και οι μη χριστιανοί, οι μη χριστιανικοί λαοί, εμέσως με την διακίνηση των χριστιανικών ιδεών, των χριστιανικών αληθιών, εδέχθησαν επίδραση από τον χριστιανισμό. Η χριστιανική διδασκαλία έχει ευεργετήσει αμέσως ή εμέσως όλο τον κόσμο.
όπως κανείς δεν μπορεί να αποκριβεί από τις ακτίνες του ηλίου, όπως λέει ο Ψαλμωδός, έτσι κανείς δεν έμεινε χωρίς την επίδραση του χριστιανισμού. Επαναλαμβάνω, και τα μη χριστιανικά έθνη έχουν δεχθεί επίδραση, και ιδίως τις νομοθεσίες τους, την κοινωνική πρόνοια, τις φιλάνθρωπες πράξεις τους από το χριστιανισμό. Κύριε Ζώγα, είναι μικρό πράγμα ότι προφητεύτηκε ότι από το Ισραήλ θα προερχόταν πρόσωπο που θα διέχει τις ευλογίες του σε όλο τον κόσμο, και υπάρχει άλλο πρόσωπο που να ευεργέτησε τόσο πολύ την ανθρωπότητα όσο ο Χριστός? Κύριε Στρώπο, δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα, αλλά η προφητεία θα γίνει, θα νιώσουμε μεγαλύτερο θαυμασμό για την προφητεία όταν στη συνέχεια δούμε όχι μόνο από τον κατασάρκα Ισραήλ ότι θα προήρχε το Μεσσίας, αλλά και από ποια συγκεκριμένα, από ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Μάλιστα. Από ποια οικογένεια, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Θα γίνει δηλαδή ο θαυμασμός μας ακόμη μεγαλύτερος. Ναι. Δυστυχώς όμως, κύριε Στρώπουλε, ο χρόνος τελείωσε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε για τις τόσο σπουδαίες για την γέννηση του Μεσσία προφητείες στην Θεό την ερχομένη Κυριακή. Είναι άλλες προφητείες. Όσο προχωρούμε μετά το Μωυσή, οι προφητείες γίνονται σαφέστερες, καταπληκτικότερες. Και οι αγαπητοί τηλεθεατές θα θαυμάσουν το μεγαλείο της Γραφής, τη θεοπλευστία της Γραφής, και θα ενισχυθούν στην πίστη. Όσοι είναι πιστοί θα γίνουν πιστότεροι ακούν τις προφητείες, και θα έχουν επιχειρήματα να αποστομώνουν τα αυθάδη και τα μα και θρασίτα τα στόματα των απίστων και των αθέων. Κύριε Σαντρόπουλε, σήμερα στην αίθουσα της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Σταυρός, Ζωοδόχου Πηγής 44, θα γίνει ομιλία. Θα γίνει ομιλία, θα είναι το τελευταίο γενικό κήρυγμα πρώτων εορτών. Θα ομιλήσω με θέμα επίκαιρο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτή η φράση έχει πολλές μεγάλες έννοιες μέσα, και έχει έννοιες εν σχέση και προς τον ελληνισμό. Τελειώσαμε όμως, κύριε Στρώπου. Λοιπόν, 7 η ώρα το βράδυ, Ζωοδόχου Πηγής 44. Θα είμαι θα εδώ 20-25 λεπτά και θα δεχόμεθα τηλεφωνήματα. Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε εν Κυρίω, ευχόμεθα εν καρδίως ο Χριστός που γεννήθηκε στη Βηθλέμ να γεννηθεί και μέσα στις καρδιές όλων σας, όλων μας. Αμήν.